Κωνσταντίνο, Εμμανουήλ, στην εμφάνιση της Λευκορωσίας. Μια κοπέλα Δήμητρη, μια εμφάνιση η οποία συζητήθηκε. Χαίρομαι. Πώς σου φάνηκε σαν εμπειρία όλο αυτό, μετά έχεις ξαναπάει στην Eurovision η πρώτη σου φορά. Έχω πάει η Νάτι, άλλες... λοιπόν. Ναι. Πες μας. Έχω πάει πάρα πολλές φορές στην Eurovision, είναι μια εμπειρία συγκλονιστική. Δεν τη ζεις συχνά. Στους χώρους στους οποίους δουλεύω, στην τηλεόραση, φωτογραφίες και όλα αυτά, είναι εντελώς διαφορετικά. Οι ρυθμοί, υπάρχει μια ένταση όμορφη. Γιατί ακούστηκαν, παρά το γεγονός ότι ήμασταν εκεί, τα παίρναμε τα μηνύματα, ακούστηκαν γενικά περίεργες κριτικές για την Αλιώνα. Ότι δηλαδή όλο αυτό το ρούχο της, ο τρόπος με τον οποίο τελικά παρουσιάστηκε, σε κάποιους φάνηκε λαϊκό. Ανάλογα τι ρυθμίσματα έχει ο καθένας. Mm-hmm. Αν τα ρυθίσματα του είναι λαϊκά και η κριτική του... Κοίτα να σου πω κάτι, εγώ όλες τις απόψεις τις δέχομαι, τις σέβομαι και εμένα μπορεί κάτι να μην μου αρέσει και να αρέσει σε κάποιον άλλο πάρα πολύ. Εγώ ακούω αυτά τα οποία λένε όλοι, θα κρατήσω μέσα μου αυτά που εγώ θεωρώ σωστά. Εγώ θεωρώ ότι ανέλαβα ένα κορίτσι να του κάνω make-up μαλλιά από μια άλλη χώρα ζητήθηκα. Εκεί είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό. Και είναι μεγάλη υπόθεση. Γιατί δεν μου λες, βρε Κωνσταντινέ, εμείς την βλέπαμε από το σπίτι και πραγματικά έλαμπε ολόκληρη. Μπορείς να μου πεις τα πόδια της, τα είχες βάψει. Ναι, ναι. Τι τις είχες κάνει για να φαίνονται τόσο τρομερά. Το φοβερό ψεγάδια στο έτσι χρώμα και πόδι. Παιδιά, να σου πω κάτι. Αυτό να ξέρετε ότι θέλει δουλειά, θέλει ώρα. Σαφώς έχει πολύ ωραίο σώμα από μόνη της και εγώ προσπάθησα με τη δικιά μου τη δουλειά να το αναδείξω. Δεν σημαίνει ότι είχε άσχημα πόδια και εγώ τα έκανα όμορφα. Είχα κάποιες τεχνικές όπως έχουμε όλοι με make-up artist. Τις έβαλα σε όλο το σώμα ένα συγκεκριμένο προϊόν το οποίο διώχνει την οποιαδήποτε ατέλεια, αν και δεν είχε. Κάναμε ένα make-up για εμένα και ένα μαλλί το οποίο ταιριάζει πάρα πολύ με το κόνσεπτ του τραγουδιού και με την ηλικία της. Μας θύμισε πάρα πολύ την Έλληνα. Τα μαλλιά της λένε και τα μαλλιά τελείως, δεν τα έχει πειράξει ποτέ. Είναι φυσικό το χρώμα, αλλά έχω να σου πω ότι τις έβαλα και δύο τρισούλες. Έβαλε το καλό. Έτσι να μακρύνει λίγο, να φαίνεται πιο πολύ. Κάποιες τρισούλες βάλαμε. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος γιατί ανέλαβα ένα κορίτσι το οποίο δεν έχει καθόλου στυλ, έχω να σου πω, είναι ένα όμορφο. Άκουσα πάρα πολύ καλά λόγια από διάφορες χώρες και από τη χώρα της. Μας κάνει διάφορα αφιερώματα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους Έλληνες που είπαν καλά πράγματα για τη δουλειά μου, είτε αυτοί είναι άνθρωποι επώνυμοι του χώρου, είτε φίλοι μου στο Facebook, είτε οτιδήποτε. Εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένος για το αποτέλεσμα αυτό που είδα σαν επαγγελματίας. Θεωρώ ότι δεν με ενοχλεί κάτι. Όσο αφορά τα ρούχα που ακούστηκαν διάφορα πράγματα, δεν είναι δουλειά μου για να κρίνω, σαφώς είμαι γνώστης, αλλά θεωρώ ότι για το συγκεκριμένο τραγούδι, επειδή ήθελε κίνηση, ήθελε κίνηση, είναι ένα τραγούδι που της έδωσε κι άλλο κίνηση. Το σχεδίασε ο Βρετός Βρετάκος, στάλινγκ έκανε ο Κωνσταντίνος ο Κουτσομίχος, ήταν μαζί μου όλη την περίοδο. Εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος παιδί. Πραγματικά και δεν το έκανα εγώ. Είμαι ειλικρινής. Και από τα σχόλια που άκουσα, τα περισσότερα από τα 199 ήταν μπράβο, μπράβο, μπράβο. Σαφώς υπάρχουν κακόβουλα σχόλια. Είτε αυτή είναι η Αλιώνα, είτε αυτή είναι η Έλληνα Παπαρίζου, που έχουν ακουστεί και εκείνη τότε διάφορα, είτε είναι η Μαντόνα, είτε η Μπιγιονσέ, είτε η οποιαδήποτε άλλη τραγουδίστρια. Μας τη θύμισε πάντως στην Έλληνα Παπαρίζου, δηλαδή το μαλλί της, το φόρμα που φορούσε. Όλο αυτό το κόνσεπτ. Μήπως σου θύμισε το λάδι στα πόδια της Έλληνα Παπαρίζου, γιατί τίποτα άλλο δεν είχε, νομίζω. Τα μαλλιά δεν ήταν το ίδιο. Η Έλληνα είχε πιάσει το πρώτο κομμάτι αυτό εδώ και ήταν σπαστά τα υπόλοιπα. Εγώ σαν γυναίκα πάντως όταν την είδα ήταν εκθαμβωτική. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Στα μαλλιά δεν υπάρχει να κάνεις κάτι καινούργιο. Είναι διάφορα πράγματα που μπορείτε να ξανακάνεις. Που είναι συγκεκριμένα. Νομίζω ότι δεν ήταν το ίδιο με τις Έλληνες. Δεν έχει καμία σχέση. Όχι, δεν ήταν δύο γυναίκες εκρηκτικές. Δύο ήταν το ίδιο κόνσεπτ. Αυτό, ναι. Ναι. Το make-up ήταν πολύ διαφορετικό με τις Έλληνες. Εντάξει, αυτό. Εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος, πραγματικά. Και χαίρομαι που η Λευκορωσία πέρασε στον τελικό, γιατί είναι μια χώρα που συνήθως δεν περνάει στον τελικό. Και τα καταφέραμε. Ποια είναι η διαδικασία για να φτάσει αυτό το αποτέλεσμα. Δηλαδή, είδαμε τώρα μια θεά, έτσι, όπως ήταν βαμμένη και τα λοιπά. Εσύ την έβαψες, όχι, καταρχάς να ρωτήσω, αν έκανες πρόβα, δηλαδή πώς αποφάσεις ποιο μακιγιάζ θα τις έβαζες, αν θα τις έβαζες αϊλάνι, αν θα ήταν βαρύ ή δεν θα ήταν βαρύ το μακιγιάζ. Αυτό το κρίνω κάθε επαγγελματία. Καταρχήν έχει να κάνει με το κόνσεπτ που είναι το τραγούδι η χορογραφία. Αν είδα μια μπαλάντα θα την έβαζα και θα τη χτένιζα διαφορετικά. Αν φόρεγε ένα άλλο ρούχο θα δεν θα
δεν τις έβαζε λάδι στα πόδια, δεν τις έκανε κάτι άλλο. Αυτό δύο εβδομάδες που ήμουν εκεί 17 μέρες, καθημερινά, δοκιμάζαμε διάφορα πράγματα, εγώ και η Αλιώνα, και βλέπαμε τι πραγματικά είναι το καλύτερο για εκείνη. Είχε άποψη ή σε εμπιστεύτηκε, είπε ό,τι πεις εσύ. Πραγματικά, ό,τι της έκανε της άρεσε. Μου ζήτησε ένα-δύο πράγματα, έχω να σου πω. Από τα δύο άκουσα το ένα. Τι σου ζήτησε? Δεν είναι τρελή που κλώσσε τα χείλη στο χείλη τη, γιατί επέφερε τα μαλλιά στο. Και αυτό το σεβάστηκα, το δέχτηκε και το βάλαμε λίγο γλώσσα. Και το άλλο. Δεν θυμάμαι. Έλα, πε! Δεν θυμάμαι πραγματικά. Δεν θυμάμαι, το είπα έτσι τώρα το δύο πράγματα. Πόσες ώρες καθόταν την ημέρα για να τη βάψει? Επειδή ήμουν 17 μέρες εκεί, είχαμε συνήθως δύο πρόβες την ημέρα. Μπορεί να έχει διάφορες συνεντεύξεις, μπορεί να έχει εμφανίσεις σε άλλα κανάλια. Άρα μπορεί την ημέρα να κάνουμε 4 διαφορετικά μέσα και 4 διαφορετικά μαλλιά. Σε πόσες φορές την έβαψε? Μέρες. Όλο. Πόσο? Αν υπολογίσεις 3 φορές την ημέρα σίγουρα. Καμιά 50. Πόσο είναι? 50, 35. Είναι 71 φορές. Πες ότι είναι 75 φορές, τέλος πάντων. 75 μέρες και από 75. Πρέπει να πάει να κάνει καθαρισμό τώρα, ειδικά. Το πιο δύσκολο, το πιο δύσκολο κομμάτι και το πιο έτσι χρονοτριβές, αν θέλεις, ήταν την ημέρα του ημιτελικού που έπρεπε να βγει ψεγάδιαστη και την ημέρα του τελικού που δώσαμε το καλύτερο μας σε αυτό. Εκείνη ήταν όση ώρα την ήθελα στη διάθεσή μου και μας πήρε περίπου όλο αυτό που βλέπετε 3-4 ώρες. Ωραίος χαρακτήρας. Ήταν πάρα πολύ ευγενική, είναι πάρα πολύ καλό κορίτσι, καθόλου δεν με δυσκόλεψε. Έχω πάρει σε πολύ όμορφα μαζί της και μου ζήτησε και τον χειμώνα, αν θέλω και με πολύ μεγάλη χαρά θα το κάνω, να πάω στη λεπτομέρεια να κάνουμε κάτι καινούργιο βίντεο κλιπ που έχει να κάνει. Πάρα πολύ ωραία. Τέλειο. Πράγμα βρες, Κωνσταντίνε μου. Πολύ ωραία. Αυτά είναι ευχάριστα. Εσάς σας άρεσε? Εμάς μας άρεσε. Ναι. Και θέλω να πω ότι άρεσε. Ναι, εγώ το είπα και όλες μας ήταν μεγάλη παρέα και τα βγήκε και λέω παιδιά την έχει κάνει κούκλα σήμερα. Είναι πιο ωραία από τον ημιτελικό. Θεωρώ ότι ήταν πολύ πιο ωραία από τον ημιτελικό. Μάρτυρά μου και η κυρία που ήταν μπροστά. Αυτό με ενδιαφέρει. Το μέκρι που τα μαλλιά πως ήταν τώρα. Τα άλλα εντάξει. Λοιπόν, πάμε